Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά στο κανάλι μου. Σήμερα θα βγούμε μαζί φθινοπορεινή διακόσμηση. Η αλήθεια είναι ότι το θεωρούσα πολύ αμερικάνικο έθιμο της Κολοκύθες. Όταν όμως είδα κάποια στιγμή μια διακόσμηση σπιτιού στο τραπεζάκι είχε κολοκύθες στολισμένες, μου άρεσε πάρα πολύ και μια και μπήκε και επίσημα το φθινόπωρο ημερολογιακά, σκέφτηκα να κάνω κι εγώ έτσι μια αλλαγή στη διακόσμησή μου και αφού το κάνω, γιατί όχι να μην το δείξω και σε εσάς. Το μόνο που θα χρειαστούμε είναι νήματα της αρεσκίας μας, σε φθινοπορεινά χρώματα, δεν έχει σημασία η ποιότητα. Εγώ εδώ έχω διάφορα νήματα. Έχω το Yarnart, έχω το Alize, έχω το Alize Classic, το καλοκαιρινό. Μας ενδιαφέρει μόνο τα χρώματα να είναι φθινοπορεινά, είτε μπέζ, είτε πράσινο, όπως έχω κάνει εγώ. Με διάφορα νήματα λοιπόν. Αλλά επειδή θέλουμε να είναι χοντρό το νήμα, εάν επιλέξετε και εσείς ή έχετε χρώματα σε ψηλό νήμα, θα τα βάλετε πολλά μαζί. Βασικά χρειάζεται ένα χοντρό νήμα, πιο χοντρό ακόμα από το Yarnart αυτό. Μια και δεν έχω όμως αυτή τη στιγμή, θα βάλω και τα τρία νήματα μαζί, θα βάλω βελονάκι νούμερο 6. Χρειαζόμαστε λίγο γέμιση από τα μαξιλάρια και στην κορυφή είτε αληθινό ξύλο είτε ένα κομμάτι κανέλα θα κάνει το κλαράκι της κολοκύθας μας. Μετά πήρα και ένα κομματάκι σύρμα, το γύρισα στο χέρι μου και το έβαλα μαζί με το κλαράκι. Πάμε λοιπόν, θα πάρω τα τρία νήματα μαζί, στη δική μου περίπτωση, θα πάρω το βελονάκι μου και θα ξεκινήσω κάνοντας μία αλυσίδα. Η αλήθεια είναι ότι δεν κράτησα ώρα, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι δημιουργία ούτε μίας ώρας. Λοιπόν, πάμε. Έχω κάνει μια αρχική αλυσίδα. Πώς θα υπολογίσετε πόσο πρέπει να είναι? Κάπως έτσι. Πάρα πολύ απλά. Θα τη βάλετε όρθια και θα δείτε αν σας αρκεί το ύψος της. Εγώ θέλω να κάνω την κίτρινη κολοκύθα λίγο μεγαλύτερη από τις άλλες, οπότε βάζω και άλλες αλυσίδες. Νομίζω ότι είναι αρκετά μεγάλη. Αφού λοιπόν αποφασίσετε ότι σας αρκεί αυτό το μήκος για το ύψος της κολοκύθας σας, γυρνάμε και στην αρχική μας αλυσίδα κάνουμε 1-2 άριχτα στην πίσω θηλιά και συνεχίζω με μισά ποδαράκια. Όσους πόντους και αν έχετε, δεν έχει σημασία, εγώ δεν έχω μετρήσει αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω πόσοι είναι. Θα ξεκινήσουμε με 2 άριχτα, θα τελειώσουμε με 2 άριχτα και όλοι οι μεσαίοι πόντοι θα είναι μισά ποδαράκια. Για την πρώτη σειρά του σχεδίου μας αυτό. Φτάνοντας στο τέλος, άφησα τους 2 τελευταίους πόντους για να τους κάνω με άριχτο. Μία αλυσίδα στον αέρα και γυρίζω για τη δεύτερη σειρά. Ξεκινάω με 2 μισά ποδαράκια αυτή τη φορά. Και τώρα θα κάνουμε όλους τους μεσαίους πόντους, πριν τους 2 τελευταίους δηλαδή, ποδαράκι, τραβώντας όμως το άριχτο της από κάτω σειράς προς το μέρος μας. Τραβώντας τον πόντο μπροστά μας, κάνουμε ποδαράκια. Σε όλους τους μεσαίους πόντους. Στους 2 τελευταίους, μισά ποδαράκια. Δείτε, επειδή έχω κάνει χοντρό νήμα, το έχω δημιουργήσει βέβαια εγώ, μπορείτε να έχετε ένα μονό νήμα χοντρό εσείς, πόσο ανάγλυφη και ωραία γίνεται η κοτσίδα μας. Το ίδιο θα γίνει λοιπόν με ένα οποιοδήποτε μπουκλέ, τσάνκι νήμα. Είναι πολύ ανάγλυφη και πολύ ωραία.
Αυτές τις δύο σειρές επαναλαμβάνομαι από εδώ και πέρα. Στην τρίτη σειρά ξεκινάω ό,τι έκανα στην πρώτη, με δύο άριχτα και όλοι μεσαίοι πόντι είναι μισά ποδαράκια. Μέχρι το τέλος της σειράς, που στους δύο τελευταίους πόντους θα κάνω δύο άριχτα. Λοιπόν, έκανα λίγες σειρές ακόμα, για να δείτε πώς φαίνεται. Επαναλαμβάνοντας αυτές τις δύο σειρές, έχουμε αναδιαστήματα ανάγλυφη κοτσίδα και συνεχίζουμε έτσι. Λοιπόν, εγώ έκανα ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι. Θα σας πω ότι τελικά στην αρχική μου αλυσίδα ήταν 24 πόντοι, 2 άριχτα στην αρχή, 2 άριχτα στο τέλος και 20 μισά ποδαράκια στη μέση, η κεντρική μου πόντι. Αυτό μου έδωσε γύρω στα 24 εκατοστά, που είναι το ύψος, και έκανα περίπου το διπλάσιο σε μήκος. Έχω φτάσει περίπου τα 46 εκατοστά. Άρα, αποφασίστε βάσει του ύψους της κολοκύθας σας το μέγεθος που θέλετε να κάνετε και θα πλέξετε για περίπου το διπλάσιο σε φάρδο στο κομμάτι σας. Πάμε να το ενώσουμε βλέποντας την καλή πλευρά, καλή, ανάποδη με ανάποδη δηλαδή βάζω, πλέκω με άριχτα και δημιουργείται μια ψεύτικη ίδια κοτσίδα με αυτές που κάνω όμως τώρα και έτσι δεν θα φαίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο η ένωση. Για άλλη μια φορά με πρόδωσε το βίντεο, δεν ξέρω τι έγινε το κομμάτι αυτό, δεν πειράζει όμως, θα το δείτε και αργότερα τι κάνω. Γύρισα το πλεκτό μου από την ανάποδη και στην πάνω πλευρά έκανα ό,τι κάνουμε όταν μπλέκουμε τα χειμερινά μας σκουφάκια. Θα το δείτε και λίγο παρακάτω που κάνω την άλλη πλευρά. Σφίγγω και στερεώνω πολύ καλά το νήμα μου, άφησα αρκετή κλωστή τελειώνοντας το πλεκτό μου. Περνάω τη βελόνα μου από την καλή και γυρίζω και το πλεκτό μου από την καλή. Σε αυτό το σημείο βλέπετε ότι θυμίζει ένα σκουφάκι. Λοιπόν, θα το ανοίξω, πατάω λίγο τον πάτο να γίνει πιο μεγάλος, πιο πλακέ. Και μέσα τώρα θα το γεμίσω με τη γέμιση για μαξιλάρια, οτιδήποτε έχετε πρόχειρο. Το δοκιμάζω, να δω αν αρκεί η γέμιση. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχει αρκετή, γιατί μετά που θα το ενώσω και θα το σφίξω, δεν θέλω να μου κάτσει πάρα πολύ. Και αφού δούμε ότι γέμισε καλά, θα περάσω τη βελόνα μου από κάτω, μέσα έτσι, όπου να είναι, στην κολοκύθα μου, στο πλεκτό μου, και να το σημείο που έχασα πριν στο βίντεο. Απλά με τη βελόνα μου γύρω γύρω περνάω το νήμα. Αυτό έκανα και από την άλλη πλευρά. Για να το σφίξω και να το κλείσω. Με μικρές βελονιές λοιπόν. Έφτασα στο σημείο που ξεκίνησα. Και θα σφίξω καλά να κλείσει το πλεκτό μου. Σφίγγοντας λοιπόν και κλείνοντάς το, βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί κάτι σαν μπάλα. Δεν αρκεί αυτό για να έχουμε το σχήμα της κολοκύθας. Το τελευταίο λοιπόν που θα κάνω είναι,
θα περνάω από την πάνω πλευρά προς τα κάτω, ακολουθώντας όσο μπορώ την ευθεία της κοτσίδας για να μην το στραβώσω, τη βελόνα μου και θα σφίγγω ώστε το πάνω μέρος και το κάτω να μπουν προς τα μέσα. Μπαίνω από πάνω, βλέπω περίπου σε ποια κοτσίδα είμαι και πατάω τη βελόνα μου να βγει στο ίδιο σημείο. Έτσι λοιπόν γύρω στις ανάγλυφες κοτσίδες θα κάνω αυτές τις βελονιές και θα σφίγγω για να έρθει κοντά το πάνω με το κάτω μέρος. Εδώ είναι το πιο λίγο κομμάτι που θα είναι ο πάτος και επάνω που έχει τη μικρή τρυπούλα είναι το σημείο που θα βάλω το ξυλαράκι μου, την κανέλα μου. Το κόλλησα με κόλλα στιγμής, να σας πω την αλήθεια. Δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο, απλά το κόλλησα για να μην μου φεύγει και μετά έβαλα και τα σειρματάκια που γύρισα σπιράλ για να κάνουν το κοτσανάκι. Αυτές ήτανε. Με λίγα περισσεύματα νημάτων, έκανα λίγο μια διαφορετική διακόσμηση στο τραπεζάκι για να μπω στην ευθυνοπορεινή μου διάθεση. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μου για άλλη μια φορά. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.